Λοιπόν, πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Κώστα Κυρανάκη, στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Ναι. Στον νότιο τομέα υποψήφιο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Καντώνα. Καλό μεσημέρι, κύριε Φουσκίδη. Χαίρετε. Θα πάτε, φαντάζομαι, σήμερα, έτσι, με τον Πρωθυπουργό εκεί πέρα στην περιοχή σας. Ναι, έρχεται ο Πρωθυπουργός στην Κλειφάδα σήμερα στις 18.30. Θα είμαστε εκεί όλοι προφανώς. Όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και πάρα πολύ κόσμος. Εικάζω. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Χθες ανακοινώθηκε η ημερομηνία των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός είπε, κύριε Κυρανάκη, ότι το ποσοστό της πρώτης Κυριακής θα μας εκπλήξει ευχάριστα. Εσείς τι καταλαβαίνετε τώρα με αυτό? Κοιτάξτε, κάθε εκλογική μάχη είναι αυτό ακριβώς, είναι μία μάχη. Οπότε θεωρώ ότι τον επόμενο μήνα θα μπουν τα πραγματικά διλήμματα των εκλογών, το πραγματικό διακύβευμα που είναι, κατά τη γνώμη μου, ποιος είναι πιο αξιόπιστος και πιο ικανός να υλοποιήσει αυτά που θα υποσχεθεί. Έχουμε την συγκυρία για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια στη χώρα μας να συγκρίνουμε έναν ενεργεία πρωθυπουργό και έναν πρώην πρωθυπουργό με τετελεσμένα και πεπραγμένα που τα θυμάται ο ελληνικός λαός, άρα μπορεί να συγκρίνει, έχει αυτή τη δυνατότητα και άρα να ξέρει αυτά που θα υποσχεθεί ο καθένας. Πρώτον, αν όντως βοηθούν και μπορούν να αλλάξουν τη ζωή του προς το καλύτερο και δεύτερον, αν είναι όντως ικανός να τα υλοποιήσει. Αυτά λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε τον επόμενο μήνα. Ναι, για την πρώτη κάλπη θέλω λίγο να επιμείνω. Επειδή ξέρουμε ότι ο διακηρυγμένος στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Σε περίπτωση που έπαιρνε το Πασόκ ένα διψήφιο. Την ΚΕΜΕ, δηλαδή την ΚΕΜΕ ευθύς εξ αρχής την πρώτη κάλπη. Ακόμα και να βγαίνουν τα κουκιά. Ακόμα και να βγαίνουν τα κουκιά, γιατί είναι και αυτό ένα ζητούμενο. Εμείς δεν πιστεύουμε στην απλή αναλογική. Πιστεύουμε στις σταθερές κυβερνήσεις και πιστεύουμε στο σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Γι' αυτό και ακριβώς μετά το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, όποιο και αν είναι αυτό, θα επιδιώξουμε να πετύχουμε την αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές. Και προφανώς θα πρέπει να εργαστούμε πολύ σκληρά για να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες για ποιο λόγο θέλουμε την αυτοδυναμία. Και ο λόγος είναι ότι θα μπορούμε απαρέγκλιτα και χωρίς καμία δικαιολογία και καθυστέρηση, η οποία είναι πολλές φορές προϊόν κυβερνήσεων συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη. Αυτοδυναμία, με συγχωρείτε, ακόμα και αν χρειαστείτε τις έδρες και κάποιων άλλων συναδέλφων σας. Ποιος συναδέλφων μας εννοείται? Αυτοδυναμία σημαίνει ότι... Μπορεί να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορεί για παράδειγμα... Θα είναι πάνω από 151. Μπορεί να πάρετε 149 βουλευτές και να χρειάζεστε 2-3 βουλευτές από κάποια άλλα κόμματα. Είμαι σαφής. Αυτοδυναμία σημαίνει βουλευτές Νέας Δημοκρατίας πάνω από 151. Αυτό σημαίνει αυτοδυναμία. Από όπου και αν προέρχονται. Εμείς λοιπόν, βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Νέας Δημοκρατίας. Με συγχωρείτε. Εσείς λέτε Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο Πρωθυπουργός είπε ένα κόμμα πολλά χρώματα. Γι' αυτό σας ρωτάω. Όχι. Είπε στην κυβέρνηση, εγώ επιλέγω, όπως το έχει κάνει και τώρα, να βάλει και υπουργούς και από άλλους χώρους. Για παράδειγμα, υπάρχουν υπουργοί στη σημερινή κυβέρνηση, οι οποίοι δεν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αφορά δηλαδή, λέτε, τα σενάρια που εξηφαίνονται, έτσι, που σας κατηγορεί η αντιπολίτευση για αποστασία. Προφανώς και όχι. Αυτό καταρχάς, πριν μας κατηγορήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να θυμηθεί ότι στο πρόσφατο παρελθόν το έχει κάνει ο ίδιος. Όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ αυτό λέει. Όταν για να διατηρήσει τη δεδηλωμένη του το 2018, πήρε βουλευτές από τους Έλληνες και αντάλλαξε την ψήφο τους για τη δεδηλωμένη με θέση υπουργού, υφυπουργού ή υποψήφιου ευρωβουλευτή. Έτσι διατήρησε δηλωμένο ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, δεν ξέρω αν τα... Ναι, κύριε Κυρανάκη, μας ακούτε ή σας χάσαμε? Εγώ σας ακούω. Ωραία. Το υπενθυμίσαμε και εμείς εκείνο το σκηνικό λίγο νωρίτερα, κύριε Κυρανάκη. Πράγματι έτσι ήταν. Ήταν έτσι και βρία η γκάμα τότε των βουλευτών που στήριξαν την κυβέρνηση. Πάμε όσο στα τωρινά. Και εγώ αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν για τη Νέα Δημοκρατία, όπως και να έχει, και ανεξαρτήτως των διαφορών μεταξύ πρώτου, δεύτερου, τρίτου κόμματος ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε πια για τη δεύτερη κάλπη, και εφόσον βεβαίως δεν επιτευχθεί εκ νέου αυτοδυναμία, εάν είναι κόκκινη γραμμή το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, προφανώς, εγώ δεν το θέτω ως κόκκινη γραμμή. Εμείς πιστεύουμε στον Πρωθυπουργό, στηρίζουμε τον Πρωθυπουργό, θεωρούμε ότι αξίζει να έχει άλλη μια ευκαιρία σε μια τετραετία που ελπίζουμε να μην έχουμε διεθνείς κρίσεις, πολέμους, πανδημίες κλπ. Για να μπορέσει να υλοποιήσει και να υλοποιήσουμε όλοι μαζί πραγματικά αυτά που πιστεύουμε στη χώρα μας που τόσο αγαπάμε. Και θέλουμε να τη δούμε να αλλάζει. Γιατί πρέπει να αλλάξει. Η Ελλάδα σε πάρα πολλά
σε πάρα πολλά κομμάτια. Αναδείχθηκαν παθογένειες στο τελευταίο διάστημα που νομίζω ότι όλη η κοινωνία αυτή τη στιγμή ζητά αλλαγές. Εμείς λοιπόν θέλουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Θα εργαστούμε πάρα πολύ σκληρά. Άρα, κύριε Κυρανάκη, με συγχωρείτε γιατί κάνουμε έτσι και μια κουβέντα και δεν θέλω να τα χάνουμε αυτά που λέτε. Άρα, δεν πρόκειται να ψηφίσετε άλλον πέρα από Μητσοτάκη στη Βουλή. Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Το λέτε ξεκάθαρα και εσείς το ακούσαμε και χθες δηλαδή από τον κύριο Βορύδη. Έχει σημασία αυτή η δέσμευσή σας. Γιατί και ο κόσμος, ξέρετε, ακούει αυτά που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης και σου λέει να ξέρω τι ψηφίζω για να ξέρουμε ποιος θα μας βγει και πρωθυπουργός. Μην ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία και μας βγει κάτι άλλο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει, από ό,τι φαίνεται, καταθέσει ήδη τα όπλα. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ξαναδεί πολιτικό αρχηγό, τον οποίο πριν τις εκλογές να τον ακούμε να λέει ότι εγώ εντάξει, παραδέχομαι ότι δεν κάνω για πρωθυπουργός. Άρα θα φέρω κάποιον άλλον να προτείνω για πρωθυπουργό. Όταν τον αποφασίσει και τον σκεφτεί, μπορεί να τον ορίσει και αρχηγό του δικού του κόμματος, μήπως και πείσει περισσότερους πολίτες ότι αξίζει για πρωθυπουργό, γιατί ο κ. Ανδρουλάκης έχει καταθέσει τα όπλα. Μήπως θεωρείτε ότι εμέσως ο κ. Ανδρουλάκης θέτει και εαυτόν σε σχετική εξίσωση. Δηλαδή, να πάρει την πρωθυπουργία ο αρχηγός του τρίτου κόμματος. Μάλιστα, άρχισαν να συζητάνε και το κομμάτι της Δανίας, γιατί σε όλες τις χώρες, όπως και εσείς ξέρετε, γιατί έχετε ασχοληθεί και με τα ευρωπαϊκά θέματα, είναι ψηλοδεδομένο ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος σε μια κυβέρνηση εργασίας είναι πρωθυπουργός. Στη Δανία, με διάφορα σχήματα που ο δεύτερος με τον τρίτο ενώθηκαν, έγινε ένα τέτοιο περίεργο και βγήκε πρωθυπουργός ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος που ενώθηκε με τον τρίτο, κάπως έτσι. Και το φέρουν ως παράδειγμα ορισμένα στελέχη του Πασόκ. Θεωρείτε ότι εν τέλει κάποια στιγμή ο κύριος Ανδρουλάκης θα θέσει και αυτόν στην εξίσωση για την πρωθυπουργία, κύριε Κυρανάκη, εφόσον δεν προκύψει αυτοδυναμία με τη δεύτερη κάλπη? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει ο κύριος Ανδρουλάκης να βάλει αυτόν ξανά στην κούρσα για την πρωθυπουργία, αρκεί να βγει πρώτο κόμμα. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία μας. Εγώ τον βλέπω ότι έχει καταθέσει τα όπλα και λέει ότι δεν μπορώ να πείσω εγώ ότι κάνω για πρωθυπουργός. Άρα προτείνω κάποιον άλλον. Κάποιον άγνωστο, κάποιον άγνωστο χ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θέλουμε απλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό επειδή είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τον θέλουμε γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι ένας άνθρωπος μεταρρυθμιστής, ότι έχει όρεξη για αλλαγές και ότι είναι ικανός να τις φέρει εις πέρα. Μάλιστα. Όπως είχαμε επιτυχίες αυτή την τετραετία σε επίπεδο επενδύσεων, σε επίπεδο ανάπτυξης, σε επίπεδο θωράκης εθνικής μας άμυνας, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, σε επίπεδο ψηφιοποίησης διαδικασιών του κράτους, σε πράγματα τα οποία επιτέλους ο ελληνικός λαός τα ζητούσε και τα είδε να γίνονται πράξη, έτσι και σε άλλα πράγματα που εμείς κάνουμε την αυτοκριτική μας και λέμε ότι μείναμε πίσω, όπως είναι η αξιολόγηση στο δημόσιο, όπως είναι τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπως είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν κάναμε αυτά τα οποία, δεν κάναμε όσο γρήγορα θα θέλαμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε. Αυτή η τετραετία πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμη πιο πολύ. Μάλιστα. Γι' αυτό τον θέλουμε πρωθυπουργό. Ερώτηση τώρα, πιο ικανό. Τώρα που έχουμε και την ημερομηνία των εκλογών, κατά τη γνώμη σας ο κύριος Κώστας Καραμαλής πρέπει να είναι εκ νέου υποψήφιος? Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση άνοιξε σε εντελώς άκερο σημείο. Θεωρώ ότι την ώρα που ακόμα μετρούσαμε θύματα, δεν είχαν ταυτοποιηθεί καν τα θύματα, το να εκμεταλλευτεί την οργή του κόσμου για να στοχοποιηθεί ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Ήταν μια άκερη συζήτηση. Ζητώ από τους ακροατές μας να βάλουν τον εαυτό τους. Πάντως, συνάδελφοί σας έλεγαν την άποψή τους, κύριε Κυρανάκη. Εντάξει, και εγώ λέω τη δική μου. Ναι. Όχι, εννοώ ότι οι συνάδελφοί σας έλεγαν την άποψή τους όταν τους ρωτούσαμε εμείς και οι μισοί έλεγαν να είναι, άλλοι να μην είναι. Ναι, και εγώ σας λέω τη δική μου. Το κατάλαβα αυτό που λέτε, κύριε Καντώνα. Δεν άκουσα. Σας λέω λοιπόν το εξής. Και ο κάθε ακροατής μπορεί να βάλει τον εαυτό του στη θέση ενός υπουργού μεταφορών. Ερώτηση. Μπορεί ο Υπουργός Μεταφορών να έχει απόλυτο έλεγχο του τι κάνει κάθε δημόσιο υπάλληλο του Υπουργείου του? Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί, μπορεί να το απαντήσει. Εγώ λοιπόν είδα έναν Υπουργό ο οποίος για όλους τους υφισταμένους του, για τον Υφυπουργό, τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, το Διευθύνοντα Σύμβολο του ΟΣΕ, το Διευθυντή Τμήματάρχη, τον Επόπτη Σταθμάρχη, τον Έμπειρο Σταθμάρχη και τον ίδιο τον Μοιραίο Σταθμάρχη, ο οποίος έκανε το λάθος, πήρε για όλους αυτούς την ευθύνη και παραιτήθηκε. Δεν το έχει κάνει άλλο. Παρατήθηκε. Άρα λέτε ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφιο. Λέω λοιπόν ότι την απόφαση για το αν θα είναι βουλευτής ή όχι ο κ. Καραμαλής την παίρνει ένας και μόνο. Ο λαός των Σφαιρών. Ναι, αλλά για την υποψηφιότητά του εγώ σας ρώτησα. Αν θα τη δούμε ή όχι. Ποια είναι η γνώμη σας, αν θα κατεβαίνατε εσείς. Θεωρώ ότι ήμουν σαφής.
δεν θέλετε να απαντήσετε. Θα μας δώσετε και μια σαφή απάντηση σχετικά με το περιστατικό με την κυρία Τζάκρη, γιατί πολλοί λένε ότι εσείς το ξεκινήσατε. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, πολλοί λένε. Κουτρίνα Παντεγελία, όχι, πολλοί λένε. Εντάξει, να μας απαντήσει ο ίδιος. Ναι, να μας πει, ναι. Πολλοί σας κατηγορούν ότι εσείς ήσασταν αυτός που ξεκινήσατε. Και αφενός και αφετέρου ότι πρόκειται για μια κυρία και άρα θα έπρεπε να είστε πιο ευγενικός και να υποχωρήσετε τουλάχιστον ανεξαρτήτως της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τι απαντάτε εσείς αυτό? Τι σημαίνει, κύριε Φασκίδη, εσείς το ξεκινήσατε? Αυτή είναι μια παιδική συζήτηση, νομίζω. Εσείς ναι. το ξεκινήσατε, ο άλλος απάντησε. Λέω ότι σας αποδίδουν. Εννοεί ότι εσείς την χαρακτηρίσατε γελία. Είναι μια εκπομπή. Την οποία για να είμαστε σωστοί, ναι. γιατί έχουμε και το απόσπασμα, το βάλουμε τώρα, σας τον ανταπέδωσε επίσης αυτό το χαρακτηρισμό. Εμείς είμαστε αντικειμενικοί σε αυτά που. Έτσι δεν είναι, κύριε Κυρανάκη? Σας είπε το ίδιο και εκείνο. Είναι μια εκπομπή μια φορά, τη οποία ένα ικανό απόσπασμα για να βγάλει συμπέρασμα κόσμος έχω αναρτήσει και στο δικό μου κανάλι στο YouTube. Mm-hmm. Μπορεί κάποιος να το δει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ ειλικρινά. Μπορούμε να διαφωνούμε σε πολλά με την αντιπολίτευση και γενικώς με όλα τα κόμματα. Δεν μπορούμε να διαφωνούμε σε αντικειμενικούς αριθμούς. Δεν μπορεί να διαφωνείς, για παράδειγμα, το τι ώρα είναι. Ο χαρακτηρισμός γελία ήταν σωστός κατά τη γνώμη σας. Ακούστε. Όταν επιμένεις και λες ότι μία αύξηση από τα 650 ευρώ του βασικού μισθού στα 780 του βασικού μισθού που είναι σήμερα δεν είναι 20% όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι 7% όπως λέει η κυρία Τζάκρη, αυτό ξέρετε ξεπερνάει τα όρια. Αν δεν μπορούμε σε αυτή τη χώρα να συμφωνήσουμε αν είναι έξω μέρα ή νύχτα, αν η ώρα είναι 7 ή 8, αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά, δεν μπορεί να δεξαρθεί δημόσιος διάλογος. Εγώ λοιπόν καλώ τους πολίτες να δουν. Αισθάνεστε την ανάγκη, τρόπο, κύριε Κυρανάκη, να πάρετε πίσω το χαρακτηρισμό, είστε γελία? Έχω απαντήσει αυτό. Έχω απαντήσει αυτό. Τι έχετε απαντήσει, γιατί δεν μας το λέτε και εμάς τώρα που σας έχουμε εδώ στον αέρα μας? Θα εκπομπή, όταν θα έχετε λίγο χρόνο, κύριε Αγκαντώνα, να μπείτε στο YouTube και να δείτε την ερώτηση του αδέρφου σας, που μου έχει ρωτήσει ακριβώς το ίδιο και έχω απαντήσει. Μάλιστα. Εντάξει, τι να σας πω, εμείς σας ρωτήσαμε εδώ, μας παραπέμπετε άλλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Υποψήφιος σε αυτό το τομέα ο κ. Κωνστάς Κυρανάκης.